στο περιστατικό της πορείας εις Εμαούς. Ο Κύριος, για να μην αποκαλύψει στους κρυφούς μαθητές του ποιος πραγματικά ήταν, υποκρίθηκε πως δεν γνώριζε τα γεγονότα και ζήτησε πληροφορίες για τον Ιησού. Ξέρω πως είναι αδύνατον να ασκηθεί κριτική στον αναμάρτητο, μα ήταν σωστό να υποκριθεί. Σημαίνει αυτό πως δεν είναι αμάρτημα να υποκρινόμαστε και εμείς σήμερα? Δεν είναι σαν να λέμε ψέματα? Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, δεν πρόκειται περί υποκρισίας αλλά αμφισβήτητα, και συνεπώς δεν μπορούμε με αυτά τα ανάλογα χωρία εκεί στην περικοπή του Λουκά, είναι στο τέλος που εμφανίζεται ο Κύριος στους δύο προς Εμαούς, ότι μπορούμε να υποκρινόμεθα. Όχι, ο Κύριος εκτύπησε την υποκρισία, και μάλιστα στο πρόσωπο των Φαρισαίων, όταν τους είπε «Ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Θα ήταν δυνατόν ποτέ λοιπόν να μετέρχεται ο Κύριος στην υποκρισία? Δεν πρόκειται λοιπόν περί υποκρισίας, αλλά κάτι άλλο. Εφόσον μένει άγνωστος εις τους δύο προς Εμαούς, κατά ανάγκη θα κινηθεί ο Κύριος ως ερωτών. Προσέξτε αυτό, εδώ είναι η απάντηση. Εφόσον, ξαναλέγω, μένει αγνώριστος, δεν τον καταλαβαίνω, και δεν θέλει ο Κύριος ακόμη να τον γνωρίσουν, διότι μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, δηλαδή εκρατούντο να μην τον αναγνωρίσουν. Εφόσον λοιπόν έμπαινε αγνώριστος, κατά ανάγκη δεν έπρεπε να κινηθεί ο Κύριος σαν άγνωστος, και συνεπώς ερωτώντας, ότι έπρεπε να ερωτά, διότι αν έλεγε «Ναι, ναι, τα ξέρω όλα, ναι, ναι, εγώ είμαι ο Ιησούς», τότε το πρόγραμμά του, το σχέδιό του δεν θα ετελεσφορεί. Έτσι, όταν λέγει εις τους δύο, τους οποίους εγγίζει, τους φτάνει, «Τίνες οι λόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές σκυθροποί? Τι είναι αυτά που κουβεντιάζετε μεταξύ σας και είσαστε λυπημένοι?» Είναι μια φυσική ερώτηση για να μπει στο θέμα. Όχι ότι ο Κύριος αγνοούσε, αλλά ξαναλέγω, είναι μια φυσική ερώτηση, δεν υποκρισία αυτό, προς Θεού. Η υποκρισία θα πει να κρύψω τον πραγματικό εαυτόν μου με την έννοια ενός κακού σκοπού και τους λογισμούς μου για κάτι το κακό, που δεν έχει καμία σχέση. Σημαίνει ότι κινείται ο Κύριος στα ανθρώπινα δεδομένα. Ο Θεός ξέρει και ο Θεάνθρωπος ξέρει, αλλά κινείται στα ανθρώπινα δεδομένα. Θα σας θυμίσω ένα άλλο. Έτσι, πολύ πρόχειρα, γιατί είναι αναρρύθμιτα μέσα στη γραφή αυτά τα σημεία. Αναρρύθμιτα. Όταν ο Θεός ερωτάει τον Κάιν, «Πού είναι ο αδελφός σου?» Προσέξτε αυτό το σημείο. «Πού είναι ο αδελφός σου?» Αγνοούσε ο Θεός ότι ο Κάιν εσκότωσε τον Άβελ? Μήπως με τον αερωτά υποκρίνεται? Άπαγε. Δεν υποκρισεί αυτό. Αλλά ο Θεός ξέρει, εφόσον όμως μπαίνει στα ανθρώπινα δεδομένα, εδώ είναι το σημείο, πρέπει να ερωτήσει. Πρέπει να ερωτήσει. Όχι γιατί αγνοεί, έτσι, αλλά για να ανοιχθεί ένας διάλογος. Έτσι και εδώ προς τους Εμαούς. Ερωτά για να μπει ο Κύριος στην κουβέντα. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί υποκρισίας, ούτε περί ψεύδους, αλλά περί προσαρμογής, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, του παντογνώστου, του παντοδυνάμου και του πανταχού παρόντος Θεού στους αγνοούντες ανθρώπους. Μάλιστα, πολύ περισσότερο θα σας, εντός εισαγωγικών, θα σας σκανδάλιζε όταν ο Ραφαήλ, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ήρθε στο σπίτι του Τοβίτ, και όταν τον ερώτησε από πού κατάγεσαι, είπε μια γενιά, ενώ ήταν άγγελος. Δεν είπε ψέματα. Και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι πρόκειται περί προσαρμογής του ουρανού στα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν είναι λοιπόν ούτε ψεύδος, ούτε υποκρισία.